Ναι, άσε με, άσε με, άσε με. Όχι, δεν έμεινα ευχαριστημένη καθόλου, καθόλου ευχαριστημένη. Και λες και δεν με, ναι παιδάκι μου, τι σου είπα, τι λέω, τα θέλω τα μαλλιά μου κόκκινα μαονί. Και εκείνη και μου έκανε ένα κόκκινο μπουρδελί. Πού να, πώς να δώσουν έτσι βάση τώρα οι άνθρωποι εδώ μέσα, σου λέει, είναι γυναίκα γιατρός μέσα, είναι υπεύθυνη ολόκληρης κλινικής με τέτοιο μαλλί. Είπα κι εγώ, σταμάτα μωρέ, σταμάτα, είπα κι εγώ να κάνω μια αλλαγή. Ναι, άσε με. Είπα κι εγώ να κάνω μια αλλαγή, μια φορά να περιποιηθώ λίγο τον εαυτό μου, με έφαγε εδώ μέσα το νοσοκομείο. Έλεγα να κάνω ένα πιο ζωηρό χρώμα, αλλά τη είπα, τη λέω θέλω κόκκινο μαονί. Μαονί και να έχει και λίγο μελιτζανί μέσα. Και πήγε και μου τα έκανε, ξέρεις πως είμαι. Άστο, μην το συζητάς. Θα με δεις τώρα από το σπίτι, άσε με. Έχω να πάω να μπω μέσα στους θαλάμους, έχω να πάω να δω τόσο κόσμο. Δεν ξέρω και τι έχουν κάνει, πόσα άτομα βάλανε μέσα στην κλινική, τι έχει γίνει, τους έχω αφήσει από χτες, δεν ξέρω τι θα βρω σήμερα. Μέχρι χτες είχα όλη την παθολογική γεμάτη. Έκανα τρία κρεβάτια, ήταν έτσι, θα τα έχουν γεμίσει. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Σάββατο χτες, Κυριακή σήμερα, άσε δεν τα γίνεται. Εντάξει, μάτια μου, εντάξει. Έλα, θα τα πούμε μετά. Περίμενε το. Δύο λεπτά μπορεί να μιλήσω, λυσάξατε. Μιλάμε κάτι πολύ σημαντικό. Να ειδώ τη λύσα σας βάλεσε. Δεν έχουμε καθυστερήσει καθόλου. Τώρα είναι η ώρα να πούμε μέσα στους θαλάμους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το μαλλί, ευχαριστώ. Ναι, έτσι το ήθελα, έτσι ζωντανό. Ναι, έτσι το ήθελα, να είναι έντονο, σας πειράζει. Λοιπόν, για κάτι τη δουλειά σας φτιάξε το μαλλί το δικό μου. Λοιπόν, Παναγία μου ακόμα δεν ήρθα, μην παντιάσετε, Παναγία μου, τι το ήθελα. Ωραία, Γιώτα, άναυτο λίγο το air condition, πεθάναμε εδώ μέσα, έσκασα η μαύρη. Άναυτο λίγο. Λοιπόν, ακούω, τι έχουμε για σήμερα. Γεμίσατε όλη την κλινική πάλι. Τι έχω πάρει. Γιατί μάνα, δεν σας έχω πει δεν θα κάνετε για ψιλοπίδημα εισαγωγές. Τι να τους κάνουν μέσα στο νοσοκομείο. Τι πάει να πει ψιλοπίδημα το εγκεφαλικό, ψιλοπίδημα είναι. Πέθανε, δεν πέθανε. Πήγε να πεθάνει, δεν πήγε να πεθάνει. Γιατί να πει μέσα στο νοσοκομείο. Έχω εδώ και μια εισαγωγή, ήρθε στα επίγοντα, διάρκεια εμετούς, πάνω από 11 εμετούς. Α, και ήρθε από γάμο. Λοιπόν, τώρα ας πούμε, σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Ήρθε από γάμο και έχει κάνει πάρα πολλούς εμετούς και έχει και έντονη διάρκεια. Βρείτε το από τι είναι. Ποιος είναι ο έξυπνος να μου βρει από τι είναι. Που τον κάνατε εισαγωγή. Να σας το λύσω εγώ τώρα. Φάγανε το καταπέτασμα, να σας πω εγώ τι ήτανε. Μπουκώσανε, φάγανε ένα γόθρο. Ήρθε και έσχασε και δεν άντεξε άλλο. Δώσ' το κι από εδώ, δώσ' το κι από εκεί και ήρθε στο νοσοκομείο. Εσύ μανούλα μου, εσύ ο καινούριος, ναι. Γιατί να το βάλεις μέσα. Γιατί δεν μπορείς να το φανταστείς. Αυτό δεν είναι ιατρική. Αυτό βγαίνει από το μυαλό σου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε μέσα στους θαλάμους. Θέλω απόλυτη ησυχία. Να έχετε βγάλει τους γάτες, τους συγγενείς όλους έξω, τους συνόδους όλους, να μην βλέπω άνθρωπο. Δεν θέλω να είναι κανένας μέσα στα δωμάτια. Έχετε αλίμονό σας, άμα δεν έχετε κάνει δουλειά. Νοσηλεία έχετε κάνει. Δεν έχετε κάνει νοσηλεία. Και πότε περιμένετε να την κάνετε. Όταν θα πω εγώ μέσα. Λοιπόν, πρώτη σας και τελευταία σας φορά. Νοσηλεία θα γίνεται πριν μπει η γιατρός μέσα στο δωμάτιο. Δεν μπορώ εγώ μαβούρα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλημέρα. Εσείς τι θέλετε εδώ. Τι θέλετε, κυρία μου, γιατί μείνατε εδώ, δεν ακούσατε τους νοσηλευτές που σας είπαν όλοι οι συνοδοί έξω. Εσείς τι κάνετε εδώ, τι περιμένετε, το τρένο. Ωραία, θα ενημερωθείτε μετά. Ελάτε στο γραφείο να σας ενημερώσουμε, δεν σας αφήσουμε να ενημερώσουμε τους. Δηλαδή, άλλοι χαζίνε που βγήκαν έξω και μου προστακωθήκατε εδώ πέρα στην καρέκλα. Περάστε έξω, σας παρακαλώ, και κλείστε και την πόρτα. Κυρία Αποστολόπουλε, καλημέρα. Πώς είστε. Δίστονε, δεν μου τα είχατε πει αυτά. Δεν μου τα είχατε πει. Ωχ, Παναγία μου, δίστονε, ρε Γιώτα, δίστονε. Τι έχουμε εδώ πέρα, τον βλέπω λίγο μπερμπάνι τον κύριο Αποστολόπουλο. Έτσι, την πετάει έξω, μάλιστα. Για ποιο λόγο είναι μέσα. Α, τα παραπήρε τα χαπάκια. Τι να κάνει, πώς δεν πέθανε να λες. Ποιος τον συνοδεύει. Α, 77 χρονών ο κύριος Αποστολόπουλος, 32 η συνοδός. Για θύμισε μου λίγο τι δουλειά κάνει. Ωραία, Γιώτα, τι δουλειά κάνει. Θα έχει, Άλλο Αποστολόπουλος με τα είδη γυνής, πλακάκια. Δεν θα μείνει πλακάκι για πλακάκια, του τα φάει η άλλη. Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ, γιατρός είμαι. Καλημέρα. Τι πρόβλημα υπάρχει, πώς αισθάνεστε σήμερα. Καλύτερα, Ναι, το άλλαξα το μαλλί μου, το άλλαξα από χτες που με είδατε. Κοίτα ρε Γιώτα που θέλει και να γαμπρίσει κιόλας. Κύριε Αποστολόπουλε, αφού αισθάνεστε καλύτερα σήμερα, εγώ λέω να σας κάνουμε ένα εξιτήριο να φύγετε. Δεν θέλετε να φύγετε. Αμπά. Γιατί κύριε Αποστολόπουλε, σας καλάρεσε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ναι. Όχι, δεν είναι καινούριο το κολλιέ μου. Λοιπόν, παππού, για πάρ' τα ίσα σου, γιατί εδώ μέσα αυτά δεν περνάνε, εντάξει, ούτε τα πλακάκια είναι υγιεινής, ούτε τίποτα. Άσε το γάμπρισμα και κοίτα μην πάθεις τίποτα εκεί πέρα με εκείνα που πίνεις. Άντε, ζορίζεσαι κιόλας, ο γέρος κι αν ζορίζεται στον ανήφορο γνωρίζεται, το ξέρεις αυτό. Αν δεν το ξέρεις να σου το πω εγώ. Λοιπόν, γάντονε, έξω, άστονε. Λέγε Γιώτα, τι έχουμε παρακάτω. Ναι, εδώ η κυρία. Καλημέρα γιαγιά. Καλημέρα. Ξύπνατε.
Έχει πέσει σε λίθαργο, ξύπνατε. Δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά, θα φάμε τώρα μια ώρα μέσα ξύπνατε. Έχει να ενεργηθεί 12 μέρες. Πω, πω, πω. Ξέρεις τι φοβάμαι, όταν ενεργηθεί. Μαύρη Γιώτα, άμα είσαι εφημερία, γίνει την ώρα. Τα καλά που θα κάνεις. Τι τη έχουμε δώσει τώρα, 12 μέρες η γυναίκα δεν έχει ενεργηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε, κλείσμα έχετε κάνει. Έχετε κάνει. Από εκείνο το άλλο το καθαρτικό που βάζουμε έχετε δώσει. Δώσετε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, λίγο διατροφή, να κάνουμε λίγη δίαιτα. Λοιπόν, σήμερα θα φάει. Τι να φάει τώρα. Όχι, μην τους δώσετε. Όχι μωρέ, λαπά. Λαπά να σου μπώσει. Όχι. Το νερό από το λαπά. Έτσι, ένα μπλουμ. Ένα ριζόνερο. Καλό κάνει αυτό, καλό κάνει. Ριζόνερο. Έχει νεράκι μέσα να μην αφυδατωθεί. Άστενε, λοιπόν. Τίποτα, όλα καλά. Συνεχίζουμε τη θεραπεία μας. Τρώμε κανονικά και περιμένουμε αποτελέσματα. Πρετό. Ναι. Έλα, Λία. Τι... Α, ήρθε, μου τα φέρανε. Ναι, μωρέ, έχω παραγγείλει ένα φουρνάκι για να κάνω μόνη μου τα νύχια μου. Ναι, δεν μου τα κάνανε καλά και λέω άσε να τα δίνω ένα κοσάρι κάθε 2 εβδομάδες. Άσε να τα φτιάχνω μόνη μου. Ολοκληρή ιατρική έβρα, δεν ξέρω να φτιάξω τα νύχια μου μη μόνη μου. Λοιπόν, Λιάκο, πες του παιδιού 2 λεφτά να περιμένει, κατεβαίνω κάτω. Όχι, περίμενε, δεν έχεις λεφτά πάνω σου. Κάτσε, κατεβαίνω κάτω. Έλα, γεια. Παιδάκια, κατεβαίνω μια στιγμή κάτω. Πόσα έχουμε ακόμα, 8 θαλάμους. Ωραία, θα περιμένουν λίγο. Να πάω να πάρω μωρέ μου φίλε το παιδί, το παλικάρι από τη μεταφορική αναδέμα. Άσε με μετά, δεν τους βρίσκεις, χαθήκανε. Λοιπόν, περιμένετε 2 λεφτά, έφτασα.